Γεια σας! Καταρχάς δείτε το background, δείτε το background, δείτε το background! Αυτό θα είναι το background μας για τα βίντεο την περίοδο των Χριστουγέννων και μ' αρέσει πάρα πολύ, μακάρι να μπορούσα να το κρατήσω όλο το χρόνο. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ το σκουροπράσινο με τον υπόλοιπο τοίχο. Μετά τα Χριστουγέννα θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ που το βγάλω. Αλλά προς το παρόν, αυτό είναι το background και νομίζω ότι είναι υπέροχο! Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα haul. Δεν είναι άκρος χριστουγεννιάτικο, γιατί τα πράγματα τα έχω εδώ και αρκετό καιρό πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε μόνο δύο πράγματα είναι χριστουγεννιάτικα από όλα αυτά. Δεν πειράζει όμως, θα έρθουμε τα Χριστούγεννα και άλλα haul με λίγο πιο ουτσι-ουτσι πράγματα. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα haul κανονικό, απλά την περίοδο των Χριστουγέννων, κάτι τέτοιο. Έχω πράγματα από τρία site. Το πρώτο site από το οποίο πήρα πράγματα και συγκεκριμένα δύο ζευγάρια πιτζάμες είναι το Shein. Οι πρώτες πιτζάμες που πήρα είναι αυτές εδώ. Τις είχα στο μάτι πάρα πολύ καιρό, τις θεωρώ τόσο minimal, κομψές και κλασικές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ένα κοντομάνικο μπλουζάκι σαν πουκάμισο και ασορτή από κάτω σορτσάκι. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Καταρχάς το ύφασμά τους είναι τέλειο. Είναι βαμβακερά και τα δύο ελαστικό βαμβάκι. Και είναι υπέροχες. Μου κάθονται κάπως χαλαρές στο σώμα, δεν είναι κολλητές και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι στο σπίτι casual, αλλά stylish casual. Και ναι, είναι οι τέλειες πιτζάμες. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μετά πήρα ένα ζευγάρι πιτζάμες που είναι αρκετά καλοκαιρινό, αλλά είναι πανέμορφο, οπότε δεν ήθελα να ρισκάρω να έρθει το καλοκαίρι και να μην υπάρχουν πια στο site, οπότε τις πήρα από τώρα. Είναι αυτές εδώ οι πιτζάμες. Φαίνονται πιο κόκκινες τώρα στην κάμερα από ότι είναι. Κανονικά είναι. Πάλι είναι έντονο κόκκινο, απλά όχι τόσο ανοιχτό, είναι πιο σκούρο. Είναι ένα crop top που δένει εδώ πέρα μπροστά και ασορτή ψηλό μέσο σορτσάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν φοράω κάτι crop top να φοράω κάτι που καλύπτει τον αφαλό. Αλλιώς νιώθω πάρα πολύ εκτεθειμένη. Και έτσι έχει μια ομοιομορφία, είναι super άνετες, είναι super όμορφες και μ' άρεσαν άπειρα. Πιστεύω ότι θα είναι οι αγαπημένες μου καλοκαιρινές πιτζάμες και θα σταματήσω να φοράω παλιά t-shirt για να κοιμάμαι. Για το top όλες μου οι φίλες μου είπαν ότι θα το φορούσαν και σαν κανονικό μπλουζάκι έξω. Και συμφωνώ, το χρώμα του δεν είναι τόσο πιτζαμέ, θα μπορούσε να φορηθεί άνετα και σαν μπλουζάκι crop top έξω. Οπότε ναι, double win, πιτζάμες και μπλουζάκι. Το επόμενο set είναι το ρόμου και από εκεί πέρα διάλεξα επίσης όχι τόσο χειμωνιάτικα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το φόρεμα. Μόλις το είδα, το ερωτεύτηκα και σαν κόψιμο και σαν σχέδιο. Είναι μαύρο και έχει μπροστά αυτό το κέντημα από λουλούδια. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο λατρεύω τα λουλούδια και σαν μυρωδιά και σε print και παντού, λουλούδια παντού. Οπότε αυτό το φόρεμα είναι το τέλειο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κόψιμό του, είναι πάρα πολύ casual. Αλλά όχι ακριβώς, μπορεί να φορηθεί και σαν καλό, απλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι κάπως σαν καμπανέ, A-line, είναι πολύ κουκλίστικο. Είναι πάρα πολύ χαλαρό στο σώμα, είναι πανέμορφο, είναι τόσο cute. Χάρηκα που πήρα κάτι τέτοιο γιατί τα περισσότερα φόρεματά μου είναι εφαρμοστά και όταν κάτι είναι εφαρμοστό, ειδικά σε φόρεμα, δεν μου κάθεται πολύ καλά να το φοράω για καθημερινό. Δηλαδή για να πάω ένα καφέ, θα φορέσω ένα εφαρμοστό φόρεμα. Οπότε πήρα αυτό το casual, ωραίο, όμορφο φορεματάκι και μου άρεσε άπειρα. Μετά διάλεξα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Είναι 100% απλό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα απλά ρούχα. Γενικά παίρνω πάρα πολύ μαύρο και πολύ μονόχρωμα ρούχα. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι το οποίο είναι μακρύ. Είναι βαμβακερό. Έχει πολύ καλό ύφασμα. Είναι κάπως χοντρούτσικο, αλλά όχι ιδιαίτερα. Απλά δεν είναι εκείνο που είναι σαν φλούδα. Το νιώθεις ρε παιδί μου, είναι ύφασμα. Είναι κάπως μακρύ και στο πλάι έχει σκισίματα. Σκέφτηκα να το φοράω με κάποιο σκούρο σορτσάκι και ημιδιάφανο καλτσόν από κάτω και να φοράω και αυτό και να είναι σαν μπλουζοφόρεμα, μακρύ μπλουζάκι. Απλά επειδή έχει και το σκίσιμο στο πλάι πρέπει να φοράς από κάτω ένα σορτσάκι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν outfit, θα το φοράσω οπωσδήποτε. Είναι ένα πολύ ωραίο basic καθημερινό κομμάτι. Αυτά πήρα λοιπόν από το Romwe. Το επόμενο site είναι το Banggood. Παραγγέλνω πρώτη φορά από αυτό το site, αλλά είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα παραδόξως. Το πρώτο πράγμα είναι κάτι που το είδατε στο Instagram και το έχω ερωτευτεί. Είναι το αγαπημένο μου φόρεμα όλων των εποχών. Δεν χωράει με τίποτα στην κάμερα γιατί είναι maxi, είναι μέχρι το πάτωμα. Είναι αυτό το μαύρο
Over the Shoulder, Floral, Maxi, τέλειο, με πιέτες, φόρεμα. Πάνω σου ρόμι είναι χαρμοστό και έχει αυτό το μανίκι μέχρι τον αγκώνα που λατρεύω. Και μετά κάτω είναι full χαλαρό, ανοίγει 100%, μπορείς να το απλώσεις γύρω σου. Αλλά όταν είσαι όρθιος δεν είναι φραμπαλά, στέκεται ίσιο, με μια πολύ μικρή κλίση στους γοφούς. Πρέπει να είναι κανονική μάρκα κορεάτικη, γιατί έχει κανονική ετικέτα πάνω. Παρόλο που το εξωτερικό του ύφασμα είναι έτσι κάπως ημιδιάφανο, από κάτω έχει μια επένδυση χοντρό έξτρα ύφασμα και δεν το περίμενα να είναι τόσο καλή ποιότητα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν κανονικό φόρεμα που θα έπαιρνες από τα Zara, ας πούμε, ή από τα Bershka. Γενικά όλα αυτά τα ρούχα είναι κανονικά ρούχα που θα έπαιρνες από ένα ευρωπαϊκό κατάστημα. Αρκεί να κοιτάς βέβαια πάντα το ύφασμα κτλ. Είναι ειλικρινά το πιο όμορφο φόρεμα που έχω στην κατοχή μου. Και το σχέδιό του εννοείται είναι πανέμορφο, έχει λουλούδια, once more. Το bag μου έχει και διάφορα gadget, ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, μικροπράγματα και τέτοια. Και το επόμενο πράγμα που διάλεξα είναι το μόνο χριστουγεννιάτικο πράγμα του βίντεο. Στην αρχή του βίντεο είπα δύο χριστουγεννιάτικα πράγματα, όχι, ένα είναι. Είναι αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Είναι κόκκινες με άσπρο, έχουν ταράνδους, έχουν ασημένιες γραφές, έχουν ένα σωρό χριστουγεννιάτικα πράγματα. Τις φοράω στο σπίτι με χουχουλιάρικες, πιτζάμες κτλ. Και ολοκληρώνεται το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Στο site έλεγε ότι έχουν μαλλί. Αλλά δεν ξέρω άμα τις συστήνω πάρα πολύ ποιοτικά. Τις έχω φορέσει 2-3 φορές και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν αυτά μπυλάκια που πρέπει να τα βγάζω συνέχεια. Οπότε ποιοτικά δεν ξέρω αν τις συστήνω. Είναι πιο πολύ statement κομμάτι. Όσο statement μπορεί να είναι μια κάλτσα. Αλλά ναι, δεν είναι για ανθεκτική χρήση. Αλλά ναι, έχει διάφορα χριστουγεννιάτικα πράγματα. Έχει και παντουφλάκια, έχει και καλτσούλες, έχει και πιτζάμες. Και είπα να τις πάρω, μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά οι κάλτσες. Έχω διάφορα σχέδια, χρώματα κτλ. Έξω φοράω μόνο μαύρες, απλές μαύρες κάλτσες. Έχω και ψηλές και αστραγάλου. Αλλά στο σπίτι μου αρέσει να έχω πολύχρωμες. Τις θεωρώ πιο cute. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από το site και το τελευταίο πράγμα που θα δείξω στο βίντεο κιόλας. Είναι άλλο ένα ζευγάρι κάλτσες. Είναι αυτές εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Άμα τις παρατηρήσεις έχουν πάρα πολλά χρώματα ραφές. Έχουν γαλάζιο, κίτρινο, μπλε, μοβ και έχουν τυρκουάζ δάχτυλα και φτέρνα. Δεν ξέρω, μόλις τις είδα κάτι μου έκαναν κλικ, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και είπα να τις πάρω. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφες. Έχει και άλλους σχεδιασμούς χρωμάτων νομίζω στο ίδιο item. Αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Και ναι, είναι τέλειες. Αυτό ήταν λοιπόν το haul. Ήταν πολύ μικρό και σύντομο. Δεν είχα πολλά πράγματα. Βασικά δεν είχα τόσο πράγματα όσα δείχνω συνήθως. Το ξέρω όμως ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα haul και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θα έρθουν και άλλα haul μέσα στα Χριστούγεννα. Οπότε stay tuned. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το καινούριο background. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Και μέχρι τότε, bye!